Γεια χαρά σε όλου! Ο Δοδηγίρα εδώ, μαθηματικάκιθαρα.gr και κοιτάζω τις τζιέρεωτήσεις, επεισόδιο νούμερο 183, 17 για τα 200. Το θυμίζουμε αυτό κάθε φορά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για, τις, για την τεράστια συμμετοχή σας και στο τελευταίο επεισόδιο με τα δεκάδε σχόλιά σα και την αγάπη που δίνετε σε αυτή τη σειρά. Εσεί είστε σε αυτή η σειρά και γι' αυτό που μου φτάσατε τα 183 επεισόδια και έχουμε πολλά ακόμα να κάνουμε. Ο Στέλνα συμμετέχει, γράφει την ερώτηση από κάτω, βλέπω τα πάντα. Κάνω και μια καρδούλα για να δείτε ότι το έχω δει. Και απαντάω εφόσον υπάρχει κάτι να απαντηθεί. Και βέβαια τα περισσότερα από αυτά θα απαντηθούν και σε επερχόμενο επεισόδιο. Και βέβαια και ο να συμμετέχει ενεργά. Ταραν! Εδώ είναι το link. Μου στέλνετε ένα μήνυμα βιογραφικό δηλώνοντα το ενδιαφέρον σα. Και βέβαια θα στείλω μια σχετική ερώτηση με αυτά που θα μου γράψετε. Θα την απαντήσουμε μαζί και θα προωθήσετε τον εαυτό σα. Θα σα δει 2 με 3.000 κόσμο ο οποίο είναι σχετικό με τη μουσική και έτσι θα μπορείτε να δείξετε το έργο σα, τη δουλειά σα, τον εαυτό σα. Και βέβαια πάντα τρέχει το jam. Μπορείτε να μπαίνετε στην playlist με τα jams. Υπάρχει από κάτω το link. Να πάρετε όποιο jam track σα αρέσει, να το κατεβάσετε. Υπάρχουν πληροφορίε κάτω από κάθε jam track. Να ανεβάσετε το βίντεο σα. Απλά βάλτε το όνομά σα και G ερωτήσει στον τίτλο για να μπορέσω να το δω. Και σε επόμενο jam reaction video θα ανεβάσω το παίξιμό σα. Θα σα δει κόσμο. Και αυτό πολύ σημαντικό. Και βέβαια θα κάνω και ένα μια μικρή όχι κριτική αλλά παρουσίαση και κάποια χαρακτηριστικά αυτά που παίζετε, τι παίζετε, πώ το παίζετε κλπ. ώστε να μάθουμε όλοι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι. Ε, η συμμετοχή σα είναι τρομακτική και πάνω απ' όλα με σεβασμό ένα στον άλλον. Πάμε να δούμε λοιπόν και τι σημερινέ ερωτήσει. Πρώτη ερώτηση. Ο Μεριώτη έχει μελετήσει πολύ τον Μουρ και αποδίδει τα τραγούδια του πολύ καλά. Είναι φαν του κλασικού καιρό που ήχου και ψάχνοντα να βρω βίντεο του με πιο σκληρό παίξιμο, δυστυχώ δεν βρήκα τίποτε. Εάν σε βλέπει Θοδωρή, καλό θα ήταν να γράψει κάποια πράγματα για την πορεία του ή κάλεσέ τον για μια συνέντευξη. Θα ξαναγίνω γίνω μαντανό και θα συναχωρήσω κάποιου. Αλλά και θεριστικά βλέπει με τα κιάλια τον Πάνο Αρβανίτη. Εάν έχει hard metal συνθέσει, α μα τι δείξει. Έρε ε, γλέντια. Λοιπόν, καταρχά, αυτό δεν είναι ερώτηση. Δεν είναι ερώτηση, αλλά εγώ θα το κάνω ερώτηση γιατί θέλω να περάσω ένα πάρα πολύ σημαντικό μήνυμα. Στην αρχή μα τα λε πολύ ωραία. Ο Μεριζιώτη, και λοιπά, και λοιπά. Όλα πολύ ωραία. Και μετά μου το χαλά. Και όταν λέω μου το χαλά, τι εννοώ. Μου το πα και αρχίζει τι συγκρίσει. Έτσι. Και αυτό είναι ο λόγο που πήρε αυτό το, το, το σχόλιο σου. Και θα το κάνω ερώτηση για να περάσω κάποια πολύ σημαντικά μηνύματα που θέλω. Τα οποία τόσο για μένα είναι σημαντικά. Και να μου λεκνύσει και είναι ένα από του λόγου για του οποίου ανεβάζω αυτά τα βίντεο έτσι. 5-10 πράγματα θέλω να περνάω από εδώ πέρα. Ένα από αυτά είναι και αυτό που θα πω τώρα. Πάμε πάνω να δούμε τη σειρά. Καταρχά, αναφέρει δύο σεβαστού συναδέλφου. Έτσι μεγάλοι παίχτες και οι δύο. και οι δύο. Και οι δύο έχουν αναφερθεί στα βίντεο εδώ, μέσω ερώτηση. Πάνω σε σα... αυτό με τη σειρά που έχουν αναφερθεί. Πάνω σε λοιπόν είναι αυτό. Μέγα παίχτη. Όπω λέω και εγώ, μεγάλο κοράκι. Από την άψο ότι. Εγώ έτσι του λέω, έτσι την εκφρασή μου. Όποιοι μου και του θεωρώ σούπερ, του λέω κοράκια. Με την καλή έννοια έτσι. Σούπερ πένα. Σούπερ βιμπράτο. Σούπερ φρέζινγκ για το στυλ που παίζει. νέο Νεοκλάσικαλ μάστερ. Δεν νομίζω ότι στη χώρα μα έχουμε μάλλον τόσο καλό. Έτσι. Από εκεί πέρα, ο πάνω παίζει αυτό που παίζει, με τον τρόπο που το παίζει, σε όποιον αρέσει. Πάμε τώρα στο Βασίλη, Μπιλ Μερζιώτη, Βασίλη Μερζιώτη, καταπληκτικό και αυτό world class. Παίζει αυτό που παίζει με τον τρόπο που το παίζει, έτσι παίζει ροκ, παίζει πιο σκληρά, παίζει blues, παίζει σαν τον Γκάρι Μουρ, έχει μπάντα. Ε, δεν, δεν, είναι ακριβώ street μπάντα, αλλά έχει ένα σχήμα Βασίλη τη Μπαντ, στο οποίο παίζουν πολλά κομμάτια του Γκάρι Μουρ και τα παίζουν τέλεια. Τον έχω δει και λέει μια φορά, είχα την τύχη να το δω και την τιμή. Και παίζει παράλληλα και άλλε παίζει και δικά του και έχει κάνει και το απόλυτο. Έχει συνεργαστεί με την official, original μάλλον, μπάντα του Γκάρι Μουρ, του Βρετανού, του έφερε εδώ στην Ελλάδα και κάνανε μια μήνυ περιοδεία Ελλάδα, Σκόπια, αν θυμάμαι, Βαλκάνια κλπ. Έτσι το οποίο είναι καταπληκτικό. Γιατί αυτοί έχουν παίξει με τον Γκάρι Μουρ οι τύποι και δεν θα πηγαίναν να παίξουν με τον κάθε τεχνάπαση που θα του καλούσε. Έτσι, οπότε για να συνεργάζεται με τον Βασίλη Μεριώτη, σημαίνει ότι το κάνει πολύ καλά αυτό. Έτσι, να παίζει δηλαδή τα κομμάτια του Γκάρι Μουρ και τα παίζει και τα τραγουδάει. Όποιο παρακολουθείτε τη σειρά, θα έχετε δει και τα δύο προφανώ επεισόδια στα οποία έχω μιλήσει με τα καλύτερα λόγια για του δύο. Έτσι. Τώρα πάμε στην ερώτησή μα, ή μάλλον στο σχόλιο σου. Λε λοιπόν, είναι φαν του κλασσικού ήχο Μεριώτη κλπ, κλπ, πολύ ωραία γνωστά αυτά. Θα ξαναγίνω μαϊντανό. Όχι, δεν γίνεσαι μαϊντανό. Τη γνώμη σου λε. Έτσι. Και θα συναχωρήσω κάποιο. Δεν συναχωρήσω κανέναν. Ναι. Τι γνώμη σου λε. Αλλά και βλέπει με τα γυάλια τον πάνω Πώς Πώ βγαίνει αυτό τώρα, από πού βγαίνει αυτό. Έτσι. Πώ το. Ε, θα το πάω αλλιώ. Πώ συγκρίνουμε δύο καλλιτεχνικέ οντότητε. Υπάρχει κάποια ζυγαριά που να λέει 5 κιλά φέτα από εδώ, 5, 7 κιλά φέτα από εδώ, άρα θα πάρω έτσι, ή αυτή κάνει τόσο το κιλό, ή άλλη κάνει τόσο το κιλό, πιάνει καλύτερη, ή πιάνει πιο νόστιμη. Δεν υπάρχει αυτό που λε. Απ' ότι αυτά είναι τελείω υποκειμενικά. Έτσι. Το ότι για σένα λοιπόν ο π.χ. ο Βασίλη Μεριώτη δεν έχει ανεβάσει, όχι ότι δεν μπορεί να παίξει, έτσι, δεν έχει ανεβάσει, έχει μεταλλάδικα βίντεο στην οποία λες, να παίζει σκληρό παίξιμο, για σένα αυτό είναι έτσι, ένα κριτήριο. Για κάποιον άλλον μπορεί να το αντίθετο. Και να σου λέει γιατί ο Αρβανίτη δεν παίζει τέτοια. Και αυτό έτσι, δεν στέκει και θα πάμε τώρα στο θέμα αυτό που θέλω να δείξω. Καταρχά, ο Πάνο και ο Βασίλη έχουν ένα κοινό. Είναι και οι δύο επαγγελματίε. Τι σημαίνει επαγγελματία, Δεν παίζουν την για την πλάκα του, έτσι. Αγαπάνε την κεθάρα, εννοείται. Αγαπάνε αυτό που κάνουν, έχουν πάθο, αλλά από εκεί πέρα είναι και το επάγγελμά του. Και ξέρει τι σημαίνει επάγγελμα. Ξέρει τι σημαίνει καριέρα. Καριέρα σημαίνει γεμίζω το ψυγείο μου. Είναι τόσο απλό. Έτσι. Όταν δύο άνθρωποι, όταν ένα μάλλον καλλιτέχνη είναι επαγγελματία, μέχρι ένα σημείο θα υπάρχει και το ego και η φιλοδοξία κλπ. Από ένα σημείο και πέρα, όταν γίνει πραγματικό επαγγελματία, ένα πράγμα που σε απασχολεί. Να μπορεί να επιβιώνει από τη δουλειά που κάνει, η οποία πιστέφτε με, είναι μια πάρα πολύ δύσκολη δουλειά και προσπαθείτε να μπείτε στα παπούτσια αυτών που κάνουν αυτή τη δουλειά, έτσι. Λε τώρα, παίζω ωραία και θάρα. Συγχαρητήρια. Πώ μπορώ να ζήσω από αυτό, Πώ μπορώ να πληρώσω το λογαριασμό μου παίζοντα κιθάρα, τη ΔΕΗ, τον ΟΤΕ, το, το μου, Τη βενζίνη μου, τα έξοδα μου δεν είναι απλά πράγματα αυτά, έτσι. Απ' την άποψη ότι η μουσική έχει ευτελιστεί σαν προϊόν και οι δύο καλλιτέχνε πωλήσει από δίσκου δεν κάνουν και έχουν πολύ ωραίο υλικό και οι δύο, αλλά δεν κάνουν όχι γιατί δεν είναι καλή, αλλά γιατί κάνει, δεν ψωνίζει πια. Κάνει, δεν ψωνίζει μουσική γενικότερα. Τα live του είναι συγκεκριμένα και περιορισμένα, οπότε φαντάζομαι ο Βασίλη που είναι πολύ ενεργό στα live, φαντάζομαι ότι δεν μπορεί να ζήσει μόνο κάνοντα live, θα πρέπει να κάνει και άλλα πράγματα να κάνει μαθήματα, μπορεί να κάνει και κάποια άλλη εργασία έξω και πρωινή, δεν το γνωρίζω αυτό, αλλά πιθανό έτσι. Το ίδιο ισχύει τον πάνω. Και ο πάνω κάνει μαθήματα, και ο πάνω κάνει YouTube και θα έχει κάποια έσοδα από το YouTube, κάποια έσοδα από τα μαθήματά του. Μπορεί να κάνει και κάποια άλλη πρωινή δουλειά, δεν το γνωρίζω πάλι αυτό, αλλά ξέρω ότι πιο παλιά εργαζόταν σε μουσικό κατάστημα, έτσι, το οποίο είναι δύσκολη δουλειά. Έτσι, να πα να πουλά όργανα, να, να κάνει τον, τον πλασιέ για να πει τον πελάτη να ψωνίσει, να ακούσει διάφορα. Έτσι, δεν είναι πολύ δύσκολη δουλειά αυτή, Κάνει έτσι. Νομίζω ότι πια δεν την κάνει. Οπότε, αντιλαμβάνεστε πω δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά. Και πιστεύετε τώρα ότι θα παρεξηγηθεί ο πάνω αν του πει ότι δεν παίζει σαν το μεριζιότη, ή θα παρεξηγηθεί ο μεριζιότη αν του πει ότι δεν παίζει τόσο καλά ως ο πάνω δεν του καίγεται δεκάρα τσακιστή. Και τον δύο, όχι γιατί είναι αλαζόνε, γιατί... αλλά γιατί πολύ απλά είναι επαγγελματίε. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και περνώντα τα χρόνια και αρχίζω να ασχολούμαι επαγγελματικά, αυτό κατάλαβα. Έτσι. Ωραία αυτά τα τα παιδικά έτσι, συμπτώματα, ότι εγώ είμαι καλύτερο ή σύ... αλλά αυτά μέχρι ένα σημείο. Μετά σταματάς να τα σκέφτεσαι, κοιτάς το βιοποριστικό κομμάτι, είναι η δουλειά σου και πιο επιτυχημένος, ξέρεις ποιος είναι, αυτός που καταφέρνει να ζήσει από, το, από, την αγάπη του για τη μουσική, από το πάθος του και αυτός που καταφέρει το χόμπι του να το κάνει επάγγελμα. Α, αυτό είναι η επιτυχία. Και εφόσον αυτοί οι άνθρωποι που το έχουν καταφέρει, είναι και οι δύο επιτυχημένοι. Δεν έχει σημασία ποιο το κάνει περισσότερο ή λιγότερο. Σημασία έχει το κάνουν και οι δύο. Και θα ξαναλέω, εσύ που το γράφει αυτό το σχόλιο, μπε στη θέση του. Και δες, εγώ θα μπορούσα να το κάνω αυτό. Δεν είναι εύκολο. Μπορεί και να το κάνει. Δεν σε γνωρίζει ποιο είσαι. Το, το σχόλιο σου να πω ένα κενό προφίλ που δεν έχει υλικό ποτέ να δω ποιο είσαι και τι κάνει. Αλλά δεν έχει καμία σημασία. Έτσι κι Και ανώνυμα να γράφει. Το ίδιο σημαντικό είναι το σχόλιο σου. Αλλά αντιλαμβάνει ότι έτσι, είναι επαγγελματίε. Και δεν του νοιάζει, δεν του καίγεται δεκάρα τσακιστή αν θα πει ο καθένα ότι είναι καλύτερη ή χειρότερα από κάποιον άλλον δεν, ξέρω πώ απλά μπορώ να το πω έτσι. Και τέτοια σχόλια του στυλ. Η Metallica είναι καλύτερη από Iron η καλύτερη heavy metal band είναι η Black Sabbath. Αυτά είναι, τι να πω, δεν θα πω χαζομάρες γιατί είναι η άποψη κάποιου και πρέπει να είναι σεβαστή, αλλά αυτά είναι ουτοπιστικά. Δεν υφίστανται. Δεν υφίστανται καλύτερο, δεν υφίστανται χειρότερο. Πε, εμένα μου αρέσει ο Μεριζιώτη γιατί παίζει καλύτερα τον Γκάρι Μουρ από τον, από τον Τάδε. Ή εμένα μου αρέσει ο Αρβανίτη γιατί παίζει τα μάτια του κομμάτια καλύτερα από τον άλλον. Αυτό που θα το πει. Αλλά μ' αρέσει. Δεν σημαίνει ότι είναι ούτε καλύτερο ούτε χειρότερο. Έτσι. Δηλαδή, έχω ακούσει και το άλλο θεϊκό. Έτσι να λένε για ένα κυθαρίστα πάρα πολύ καλό, αλλά λέει παίζει μια πολύ ακριβή κυθαρά. Λέει: Αν μπορεί να παίξουν φτηνότεροι. Ε, δεν πάει έτσι. έτσι. Τότε με αυτή τη λογική, όλοι θα παίζανε με καυσόξυλα και κυθάρε και με άθλου ενισχυτέ για να μπορούν να την, Έτσι, την κάθε χάζομάρα που θα ακούσουν. Έτσι. Ε, δεν πάει έτσι. Ξαναλέω για τρίτη φορά, έτσι και οι δύο είναι σεβαστοί, ο καθένα κάνει τη δουλειά του, είναι επαγγελματίε. Και το, αυτό που του νοιάζει είναι να κάνουν τη δουλειά του και να σου πω και κάτι το πιο σημαντικό. Γιατί ο Μέρι Γιώτη παίζει έτσι. Παίζει ψέρα τον Καριμούρ, π.χ. και ανεβαίνει τέτοια πράγματα. Έτσι. Γιατί? Γιατί πολύ απλά αυτό του αρέσει, αυτό μπορεί να κάνει και τρίτον, μα αυτό βιοπορίζεται. Και εφόσον βλέπω ότι του βγαίνει, θα συνεχίσει να το κάνει. Όταν δει ότι αυτό πράγμα δεν πηγαίνει καλά, προφανώ θα προσαρμοστεί σαν κάθε επαγγελματία έτσι, όταν εσύ έχει ένα μαγαζί, ένα περίπτερο, ένα κατάστημα λιανική και λες ότι το προϊόν σου πια δεν πουλάει, το πιο πιθανό είναι να αλλάξει αντικείμενο. Έτσι, η θεία μου, η αγαπημένη μου θεία, είχε στον πόρο ένα ε, ε παπούτσια. Κάποια στιγμή τα παπούτσια σταμάτησαν να πουλάνε και το γύρισε μισό παπούτσια, μισό σουβενίρ. Κάποια στιγμή κοστίζει τα παπούτσια και πουλάγε μόνο σουβενίρ. Είναι πολύ απλό έτσι. Γιατί είχε το ίδιο κατάστημα, είχε τα ίδια έξοδα, το ενίκιο, τι υποχρεώσει, οπότε προσαρμόστηκε. Έτσι και ο, ο πάνος, έτσι, πάμε στο άλλο. Άμα δει ότι αυτό το στυλ που παίζει για κάποιο λόγο δεν τραβάει κλπ. Θα προσαρμοστεί. Δεν είναι χαζό, είναι πανέξυπνο, είναι ικανότατο και αυτό θα κάνει. Οπότε αυτό να έχουμε υπόψη μα και να είμαστε να πω, έτσι, πολύ φιδωλοί όταν μιλάμε για συγκρίσει κλπ. Είναι άνθρωποι, είναι καλλιτέχνε. Δεν, δεν, μπορεί να συγκρίνει. Στα... Είναι ανόμια πράγματα ακόμα και αν κάνουν πανεφερεί δραστηριότητε. Αυτό. Τίποτα άλλο. Οπότε ε, δεν ήταν αυτό το ερώτημα, εγώ το έκανα και αυτό που θέλω να περάσω εδώ είναι ότι ο καθένα παίζει ό,τι θέλει, παίζει ό,τι μπορεί και ό,τι τον εξυπηρετεί γιατί είναι επαγγελματία και ζει από αυτό. Έτσι. Και ο, να ξέρω ότι όπου βλέπετε άτομα να λένε εγώ είμαι καλύτερο, εγώ είμαι αυτό, εγώ είμαι και άλλο, να ξέρω ότι αυτοί δεν είναι επαγγελματίε, δεν έχουν καλό attitude και μακριά από τέτοιου. Μακριά από άτομα τα οποία είναι φιλόδοξα χωρί λόγο. Αυτό και ελπίζω να, όχι να σε ικανοποιήσει η απάντησή και δεν ρώτησε τίποτα, αλλά αυτό που είπα να σα έκανε λίγο να σκεφτείτε λίγο παραπάνω. Πάμε στο δεύτερο ερώτημα. Γεια σα, Δωρή. Έχω ερώτηση για τη μελέτη, αλλά και από άλλο πρίσμα, ο Πολύ και εσύ. Αξίζει κάποιο αριστεχνή που η κιθάρα του είναι το χόμπι του και που παίζει πιο τεχνικά και progressive τραγούδια να μάθει τραγούδια που αρέσουν σε όλου στην ακουστική. Αυτό που λέμε campfire songs. Η μία άποψη είναι ότι αν βρεθούμε κάπου με γνωστού και υπάρχει μία κεθάρα, τότε θα είναι χρήσιμο να ξέρουμε τραγούδια όπω το Wonderwall, Nothing Else Matters, Ring of Fire, Knocking on Heaven's Door και Painted Black. Είμαι σίγουρο ότι υπάρχουν και ακόμη πιο γνωστά. Η άλλη άποψη είναι φυσικά ότι παίζουμε ό,τι μα αρέσει και ο χρόνο μα είναι περιορισμένο για αυτού του είδου για, αυτό το αυτού του είδου η μελέτη, αλλά είναι και αυτή η υπογοήτευση που βλέπει στα πρόσωπα των φίλων σου, των συγγενών σου, όταν δεν μπορούμε να παίξουμε ένα απλό γνωστό τραγούδι ενώ ξέρουμε ε, ότι παίζουμε και πολλά χρόνια. Ποια είναι η άποψή σου, Πολύ ωραίο αυτό, καταπληκτικό θα έλεγα. Καταρχά, θα το πω πολύ απλά: παίζει ό,τι σου αρέσει, παίζει ό,τι σου γουστάρει και δεν δίνει λογαριασμό σε κανέναν. Ποιο είναι τώρα που θα σε κρίνει, Αν γουστάρει να παίζει μόνο Dream Theater. Έτσι. Προ, πολύ πλοκαλίτ, πολύ πλοκαριθμικά και δεν μπορεί να παίξει ένα μη μινό και ένα ρε ματζόρε για να παίξει τον ε, το REM το Losing My Religion, κανένα πρόβλημα. Γιατί πολύ απλά δεν σε ενδιαφέρει να παίξει έτσι. έτσι. Δεν μπορώ να το πω πιο, πιο απλά, δεν είσαι υποχρεωμένο να ξέρει τα πάντα, ακόμα και αν είναι κάτι πάρα πολύ εύκολο. Έτσι. Εγώ ξέρω από ε, ε, μαθητές μαθητέ που έχω διδάξει, οι οποίοι μπορεί να παίξουν. Ε. 10 τέκτα στο 200 κάθαρα να παίξουν ένα σωρό κλίμακε, να κάνουν ένα σωρό τεχνικέ και να μην μπορούν να κάνουν ένα απλό στράμινγκ, έτσι, ένα τραγούδι του Χατζηγιάννη ή ένα είναι τον Νόκινο Χεμένε Ντόρ. Αυτό το καταλαβαίνω από τη μία άποψη ότι ε, δεν το κάνουν γιατί πολύ απλά δεν του ενδιαφέρει και δεν θέλουν να το κάνουν. Από εκεί πέρα, καλό είναι εφόσον κάποιο είναι επαγγελματία και θα το ξημεύσει να μπορεί να το κάνει για να είναι πιο ευέλικτο. Όπω με τον τρόπο που το λε εσύ, λε ότι είμαι χομπίστρα και ερασιτέχνη και έχω συγκεκριμένο χρόνο να μελετάω, μην το κάνει. Δεν είναι ντροπή, ούτε είναι ντροπή να το πάω αλλιώ. π.χ. να μην ξέρει τζαζ, γιατί ε, ε, βλέπω κάποιου ε, και συναδέλφου, και γενικά στον χώρο, έτσι, να έχουν μια πιο ελιτιστική προσέγγιση και να λένε ότι αν δεν ξέρει να παίζει τζαζ, δεν ξέρει να παίζει τίποτα. Ε, λοιπόν δεν πάει έτσι. Όπω. Το ίδιο δεν θεωρώ σωστό να πει και ένα heavy metal ότι αν δεν μπορεί να παίξει heavy metal είναι σαν να μην παίζει τίποτα. Δεν πάει έτσι. μου ό,τι θέλουμε, παίζουμε ό,τι μα αρέσει, ό,τι μα συντριγκάρει, ό,τι μα κάνει την καρδιά μα να χτυπάει, να μα σηκώνει την τρίχα, να μα τελειώνει το μυαλό. Οπότε μην αισθάνεσαι άσχημα που δεν μπορεί να παίξει ένα campfire song. Και αν οι φίλοι σου <laughs> θέλουν κάποιον να του παίξει ένα κομμάτι του Χατζηγιάννη στην παραλία, δεν πειράζει, α βάλουν το κινητό του, α βάλουν ένα καράκι και στραβούν πάνω. Έτσι δεν υπάρχει πρόβλημα. Και πίστεψέ με, δεν απογοητεύει κανέναν και πόσο μάλλον δεν απογοητεύει τον εαυτό σου. Αυτό είναι πιο σημαντικό. Παίξε ό,τι σου αρέσει. Αν κάποια στιγμή εσύ γουστάρεις, έτσι, γιατί σ' αρέσει να μάθει να παίζει και έτσι, αυτά τα campfire song όπω λε, να το κάνει, δεν θα έχει κανένα πρόβλημα. Αλλά πρέπει και, αυ... και για... Και για... Και αυτό το σχετικά απλό πράγμα να ασχοληθεί σοβαρά, έτσι, να το ε, αντιμετωπίσει με σεβασμό, όπω το κάθε τι. Έτσι. Έχω δει σε live να παίζουν το e -jam, που είναι δύσκολο, το Dream Theater και να το παίζουν τέλεια. Και έχω δει και σε live να παίζουν το Californication και να το σφάζουν στο γόνατο. Γιατί πολύ απλά η μία μπάτα που παίξε το πολύ δύσκολο κομμάτι ήταν πολύ καλά προετοιμασμένη και το παίξε, αν ήταν δύσκολο. Ενώ η άλλη πήρε ένα σχετικά εύκολο κομμάτι και το σφάξε στο γόνατο. Γιατί πολύ απλά ήταν εντελώ απροετοίμαστη. Έτσι. Δεν έχει σημασία πόσο δύσκολο κάτι ή πόσο εύκολο είναι κάτι. Σημασία έχει να το κάνω με αγάπη, με σεβασμό και αργά ή γρήγορα θα αυτό το αποτέλεσμα. Έτσι. Οπότε μην το αντιμετωπίζει ούτε σε εύκολα και σε δύσκολα, ούτε σε καλά και κακά. Δεν υπάρχουν αυτά. Κάνει αυτό που σου αρέσει εσένα, κάνει αυτό που σε ιδρυγκάρει. Και αν κάποια στιγμή. Και στο κάτω-κάτω και. και Dream Theater που τώρα εμεί και μιλήσαμε. Έχουν και πολύπλοκα κομμάτια που γίνεται μέσα τη κολάσεω. Έχει τρομακτικέ αλλαγέ σε ρυθμού. Δύσκολα πράγματα, κατανόητα, Και έχουν και απλέ μπαλάντε με ωραία κορδάκια ακόμα και στα ίδια κομμάτια. Παίζει ένα κομμάτι, σε ένα σημείο αλλάζει, γίνεται μπαλαντοειδέ με απλά κόρτα Ανοιχτά κόρδα κιόλα, ούτε κάνω τα αυτά τα περίεργα που παίζουν με τι ανοιχτέ κορδέ και τι αναστροφέ. Οπότε, άμα νομίζω ότι αυτό σε βοηθάει στο παίξιμό σου και σαν παίχτη και σαν συνθέτη, ασχολήσου. Αν δεν σε ενδιαφέρει, προσπέρασε και μην αισθάνεσαι καθόλου άβολα για κάτι το οποίο δεν ξέρει και δεν σε ενδιαφέρει. Έτσι. Η ζωή είναι μία, η ζωή είναι λίγη και δεν είναι για να τις παταλάμε, για να ικανοποιούμε τις, τις αορέξεις και τις ανάγκες άλλων, τον οποίο μάλιστα κιόλας μπορεί και να μην χωνεύουμε, έτσι. Είναι και αυτό που λέει ένας μεγάς φιλόσοφος. Ο, μέσο μέσος λέει άνθρωπος το 2023, κάνει μια δουλειά που δεν του αρέσει, για να βγάλει λεφτά και να την πει στο γείτονά του που δεν χωνεύει. Έτσι, πόσο λάθο είναι αυτό. Οπότε μην κάτσει να μάθει κάτι το οποίο δεν σε ενδιαφέρει απλά για να φαίνεται ότι το ξέρει. Να ασχοληθεί καθόλου. Εγώ το κάνω αυτό προσωπικά. Αν δεν μου αρέσει, δεν θα το κάνω. Αν δω ότι όμω θα με βοηθήσει σαν παίχτη ή θα με κάνει καλύτερο δάσκαλο και θα έχω κάτι να κερδίσω από αυτό, έτσι, από κάθε άποψη θα ασχοληθώ έστω και επαγγελματικά. Έτσι, με επαγγελματική νοοτροπία. Δεν έχει να κάτσω να τα δώσω όλα, να κάτσω να ασχοληθώ μέχρι ένα σημείο γιατί θα μου είναι χρήσιμο. Αυτό έχω να σου πω ε, και εύχομαι να σε ικανοποιήσει η απάντησή μου. Έτσι. Δεν στα θετικά, δηλαδή, ότι θα παίζοντα τα κορντάκια αυτά θα μάθει το, το δεξί σου χεράκι να γκρουβάρει ωραία, να μπορέσει να παίξει κάποιου διαφορετικού ρυθμού, κάποια διαφορετικά ρυθμικά, ρυθμικά μοτίβο ε, και να δει και την ομορφιά τη κυθάρα σαν ένα απλό συνοδευτικό όργανο. Γιατί κάθε φορά η κυθάρα δεν είναι μόνο να παίζει ο έτσι είναι κατά κύριο λόγο συνοδευτικό όργανο. Έτσι ξεκίνησε, υπήρχε ένα που τραγούδαγε και ένα που έπαιζε κυθάρα και συνόδευε. Και σιγά σιγά εξελίχθηκε με τον πέρα των δεκαετιών και έγινε σουλιστικό όργανο, αποκουστικό, έγινε ηλεκτρικό κλπ. Αυτό και ελπίζω να σα ικανοποιήσω από τη σύμμο. Καλή επιτυχία και το σημερινό επεισόδιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ που φτάσατε μέχρι το τέλο. ελπίζω να σα άρεσαν ερωτήσει, να σα βρήκατε ενδιαφέρουσε, διασκεδαστικέ και πάνω απ' όλα εκπαιδευτικέ. Μια και αυτό είναι ο σκοπό. Να περνάμε ωραία, αλλά να μαθαίνουμε και κάποια πράγματα. Και κλείνοντα αυτό το βίντεο, να λέτε ότι έγινα κατά 0,0001 καλύτερο. Γιατί έμαθα κάτι. Αυτό για μένα θα είναι η απόλυτη ευτυχία. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Συμμετέχετε στα τζαμ. Όποιοι θέλετε, όσο περισσότερο τόσο καλύτερα. Και θα τα πούμε σε επόμενο βίντεο. Σα ευχαριστώ. Καλά να περνάτε.